Τώρα είναι και η απόφαση του κακουργιοδικείου για τον 74χρονο σύζυγοχτόνο στην Τρεμιθούσα. Αυτό αναμένεται γύρω στις 12, Εμμανουέλα. Ακριβώς έτσι, το μόνιμο κακουργιοδικείο Πάφου αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την απόφασή του για το φόνο στην Τρεμιθούσα, όπου ο 74χρονος Βρετανός κατηγορείται για το φόνο της σύζυγου του που διαπράχθηκε τον Δεκέμβριο του 2021. Η διαδικασία, Νικήτα, ολοκληρώθηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα με τις αγορεύσεις των δύο πλευρών. Η υπεράσπιση ανέφερε ότι ο 74χρονος κατηγορούμενος συμφώνησε να σκοτώσει τη σύζυγό του από αγάπη, όπως είπε, για να τη γλιτώσει από την ταλαιπωρία της ασθένειάς της. Η συνήγορος υπεράσπισης του υποστήριξε ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ θύματος και κατηγορούμενου λόγω της ταλαιπωρίας που υφίστατο το θύμα από την ασθένειά της, και ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και όχι για φόνο εκ προμελέτης. Ο 74χρονος κρατείται στις κεντρικές φυλακές εδώ και 1,5 περίπου χρόνο, και σήμερα, Νικήτα, αναμένεται το μόνιμο κακουργιοδικείο να ανακοινώσει την απόφασή του. Συνεπώς, γύρω στις 12 θα μας πεις την απόφαση.